πολύ θα είναι αυτή η μεταβίβαση από τους, από τα στρατόπεδα, από τα camps, μέσα στο κοινωνικό ιστό, μέσα στο αστικό κέντρο. Οπότε η στήριξη θα είναι για αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι οικονομικό από το ΙΚΑΣ που θα παίρνουν, συνεδρίες με ψυχολογική υποστήριξη για όλες τις ηλικίες, για τα παιδιά, για τους γονείς, η προσπάθεια για την επανασύνδεση με αυτούς που έχουν χάσει επικοινωνία. Θα είναι ανοιχτό όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Κάποιες υπηρεσίες μπορεί να πάνε να επεκταθούν και πιο αργότερα, και σε όλους τους ορόφους, με όλα τα μέσα και με ηλεκτρονική επικοινωνία θα μπορούν να κλείνονται ραντεβού, θα γίνει ίσως ανάλογα με τι ανάγκη θα υπάρχει, ίσως ενισχυτική διδασκαλία σε κάποια παιδάκια σε σχέση με τη γλώσσα. Το θέμα είναι να στηριχτούν οι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν αυτό, ό,τι περιλαμβάνει αυτό, η μετάβαση από τις σκηνές μέσα στην πόλη. Πώς θα κλείνουν τα ραντεβού, θα τα κάνουν οι άνθρωποι μόνοι τους ή μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων? Μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έτσι κι αλλιώς σήμερα θα υπάρχει και μία ώρα, ένα δύο ώρα που θα μπορεί να έρθει ο κόσμος να αναγνωρίσει τον χώρο. Και έχει από την κεντρική μονάδα έχει δοθεί το μήνυμα για το πώς και τι και η πληροφόρηση. Οπότε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, όλα τα συστήματα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχει κάποια συνεργασία του Ερυθρού Σταυρού με φορείς στο εξωτερικό, έτσι ώστε να γίνει η επανένωση των οικογενειών? Το RFA είναι με μια τέτοια μονή. Αλλά όπως και να είναι, το Πολυδύναμο στηρίζεται από το Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό. Οικονομικά και για όλες τις δράσεις, τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια. Εννοείται ότι όμως μέσα από το διάστημα αυτή η συνένωση, το πρακτικό κομμάτι των άλλων ΜΚΟ με τον Ερυθρό Σταυρό, θα βοηθήσει στο να γίνουν joint προγράμματα που να ενισχυθούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να έχει μια συνεχόμενη ροή οικονομική. Να μην είναι δηλαδή για δύο χρόνια κρατή. Για τη επανεσυνένωση των οικογενειών, λίγο αναφερόμουν. Πώς θα. Αυτό το έχει το RFA. Είναι μια δομή που το κυνηγάει πάντα. Εξάλλου, ο Ειδικός Ερυθρός Σταυρός διαχρονικά, πάνω από 70 χρόνια, το έργο της επανένωσης μέσω των αναζητήσεων σε όλα τα επίπεδα το έχει αποδείξει ότι το έμπρακτο και το κάνει. Τι ύψος θα είναι η οικονομική βοήθεια που θα λαμβάνουν? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί εξαρτάται και από το. Έχει να κάνει με τις οικονομικές κινήσεις. Ωραία. Ωραία. Okay. Okay.